αρέσει. Λοιπόν, είναι, γενικώς δίνεται πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Μ' αρέσει σήμερα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ δεν θα έβαζα εγώ βέβαια αυτό τα μαλλιά. Τη στέκα, στέκα λάθος. Με αυτό το ντύσιμο δεν θα την έβαζα. Αλλά δεν είναι τόσο χαριτωμένη, παιδιά, η Ελένη. Είναι λίγο πιο τσαπουκάς. Αυτό είναι το ντύσιμο, κάτσε, γιατί είναι ένα ντύσιμο που υιοθετώ κι εγώ γενικότερα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αλλά σένα, εσύ μιλάς και βγάζεις μία φωνή, αυτή τη φωνή που βγάζεις. Και έχεις ένα στυλ πιο θηλυκό. Η Ελένη είναι όχι, έχει λέει ο Νίκος, είναι πιο τσαπουκά. Έχει ένα τσαπουκά, ρε. Γιατί δεν το αφήνει να βγει, είναι λίγο πιο γλυκιά. Όχι, μα έχουμε την έγκυο να είναι γλυκιά. Άμα δεν είναι η έγκυο η γλυκιά, γιατί να είναι η φίλη της εγκύο. Αλλά θέλω να πω ότι το ντύσιμο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η στέκα θεωρώ ότι είναι λάθος. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η στέκα. Βέβαια, εγώ την προτιμώ με τα σορτσάκια, γιατί έχει πολύ ωραίο πόδι. Τώρα να ανοίξει λίγο καιρό. Και θα είναι η κοπέλα αυτή με τα σωτσάκια και θα είναι σταματή να μην. Όχι, δεν γίνεται. Με σταματή να μην θα βάλει. Δεν έχει σημασία, παιδιά, δεν θα βάλει. Για λίγα συμπαράστα. Τώρα ξαφνικά να δείξει τα μπουκιά τη Ελένη. Έβαλε σόρτ. Ελένη, ντροπή και είναι υπεράνω η σταματίνα. Congratulations. Καλά, γιατί να μην βάλει, γιατί τι είναι κομπλεξική η σταματίνα, τι πρόβλημα. Είναι θέμα το κάνει για να μην. Δεν ξέρω τώρα, γιατί από τι θα δω τη σταματίνα μετά. Έχουν διαφορετικό στυλ και δύο εκεί είναι ωραίε. Έχουν συμμετρία πολύ. Εδώ θα δώσουμε ένα τζίντζι.